Το προφιτερόλ. Το προφιτερόλ. Είναι σαν τη γη. Αυτό που... Κάπου μέσα όμως είναι το Πασόκ. Αυτό. Καλά κατάλαβα. Ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Και το τελευταίο, το Πασόκ του Αλέξη είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό. Έτσι. Με μια χειραψία του Άκη Τσοχατζόπουλου με τον κύριο Κοτσακά. Στο από το παρελθόν. Τι λέτε. Αυτά. Λοιπόν. Τέλεια. Τα πάμε κιόλας. Ποιο. Έτσι δεν είπαμε στην αρχή. Ήταν για άλλο θέμα, βέβαια. Αλλά ταιριάζει παντού, φαίνεται. Το έκανε τι δεν το άκουσε. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Λοιπόν. Σήμερα είχαμε από τους ήρωες, γιατί ήρωες είναι αυτοί οι άνθρωποι, τους συνταξιούχους, μεγάλη αντίδραση στο κέντρο της Αθήνας. Άντρες και γυναίκες, παππούδες και γιαγιάδες, συνταξιούχοι, πήγαν έξω από το Υπουργείο του κυρίου Κατρούγκαλου και έκαψαν τις επιστολές που τους είχε στείλει ο Υπουργός της Εργασίας για να δικαιολογηθεί για τις περικοπές της συντάξης. Απορία έφανε. Μεγάλη φασαρία, θέλω να σας πω, γιατί ήταν πολύ μεγάλο το συλλαλητήριο σήμερα. Να δούμε αν στην Αυγή αύριο θα είναι αυτό πρωτοσέλιδο όμως. Έχεις παρόλο που θα έχουν δίκιο. Περάσει και κάποιες ώρες, αυτό δίκιο. Θα πρέπει να είναι το πρωτοσέλιδο. Εσύ είναι, θα επιβάλλουμε στις εφημερίδες τι εξώφυλλα θα βάζουμε. Όχι, όχι, απλά γιατί και εγώ δημοσιογράφος είμαι και νομίζω ότι κάποια πράγματα. Και εμείς είμαστε σίγουροι ο ελεύθερος τύπος τι εξώφυλλα θα έχει αύριο. Δεν γίνεται, γιατί αυτή είναι η είδηση. Αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο. Και όχι μια συνέντευξη που δόθηκε πόσε ώρε. Επικυβερνήσει ο Νέο Δημοκρατή, ο ελεύθερος τύπος έβγαζε αντικειμενικά. Ωραία, να το δούμε και αύριο το πρωτοσέλιδο τη Αυγή. Όχι, να το δούμε και αύριο. Γιατί αν είναι ένα μικρό χτυπηματάκι, ναι, να τα πούμε. Λοιπόν, οι συνταξιούχοι φωνάζοντας και κρατώντας πλακάτ στα χέρια και πανό, φώναζαν ψεύτες, μας τελειώσατε και όλα τα σχετικά, τα οποία οι αγανακτισμένοι και με το δίκιο τους. Έτσι δεν το συζητάμε, με το δίκιο τους αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά είναι δυνατόν να φτιάξει. Και τι προσεδέδρασε είναι... ο κ. Κατρούγκαλος, μάθαμε ποτέ. Παιδιά, όταν στέλνει. Ο κ. Κατρούγκαλος υποστηρίζει πάγια ότι δεν έχουν μειωθεί οι συντάξεις. Καλά. Είναι πάγια, είναι το μότο. Αχ, δεν μπορώ σήμερα αυτή την κουβέντα όχι, αγάπη, με τη μάνα μου. Δεν είναι αυτό που πρέπει να ρωτήσω. Λέει ο άντρας της σύζυγο που μόλις τον έπιασε. Αυτό ήταν το καλύτερο το σχόλιο από πάνω. Δεν το άκουσα εγώ. Δεν το άκουσε. Τα καλύτερα του κυρίου Κατρούγκαλου είναι δύο. Δεν έχουν μειωθεί οι συντάξεις. Είμαι αριστερός. Είμαι κομμουνιστής. Από την εφηβεία. Δικαίωμά του δεν είναι ρε παιδί. Να αισθάνεται έτσι. Καλά, αισθάνεται. Το θέμα είναι πώς αισθάνεται και πώς αισθάνονται και οι συνταξιούχοι που πήγαν εκεί να τα κάψουν. Θεωρείς δηλαδή ότι ο Κατρούγκαλος δεν του συμπονεί αυτού του ανθρώπου. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αφού του λέει, αφού δεν σα τα μειώνω. Μαγικό είναι αυτό που βλέπετε κάθε μήνα. Όχι. Θα του δώσει σε λίγο και συνταγή για γυαλιά. Γιατί θα βλέπουν λάθος αριθμούς. Συνταγή για γυαλιά πρέπει να πληρώσει το κράτος. Λοιπόν, πού θα τα βρει. Πού θα τα βρει. Λίλα! True story! Κοντά μα! Μόνο η Λίλα. Φωτιά να ανάψω. Βάλε μου κρασί να... Μα την κάψω ή να μην την κάψω. Α, παραλίγο. Το κάψαμε σήμερα, κύριε Στέφανε. Ξέρεις τι καλή είμαι στο κάψιμο. 5-5 τα καίω τα καντιλάκια στο σπίτι, μην με βλέπεις έτσι. Μα μας έχει κάνει πυρκεμαλή αυτός ο Κατρούγκαλος. Πήρκε μου, του λέμε κατέβαρε. Κατέβα να μιλήσεις με την αντιπροσωπεία μας. Τίποτα. Ούτε ένα μπράβο που διαμαρτυρόμαστε εναντίον του, μας είπε. Άλλη φορά μας το λέει και αυτό. Τι. Τι. Έτσι είσαι, του λέμε. Τώρα θα δεις. Τώρα. Φοβάσαι μην την κάψω εδώ. Σιγά μην την κάψω, καλέ. Εδώ θα την πάρω σπίτι μου να την κάψω στη σόμπα. Και θέλω να κάνω έκκληση που κοιτάω εδώ, εδώ που θέλετε. Να κάνω έκκληση στους συντρόφους, συνταξιούχους, να μην ξανακάψουμε καλέ επιστολές στο δρόμο, τζάμπα καύσιμη ύλη. Αυτά να τα παίρνουμε σπίτι μας, να μαζευτούμε σε ένα σπίτι, να τα καίμε όλα αυτά. Να διαμαρτυρόμαστε από εκεί. Τώρα δεν ξέρω πού θα βρούμε σπίτι να χωρέει 6-7.000 άτομα. Δεν ξέρω, το σπίτι του Μπρατ Πιτ και της Αντζελίνας Τζολί μόνο. Μου είπε ο σκηνοθέτης να μην κατεβαίνω εδώ. Αλλά θέλω να είμαι πιο κοντά σας, γιατί δεν φωτίζομαι, λέει. Θα βάλω μια λάμπα λίγο από πάνω. Άντε! Και αυτό εδώ τώρα δεν ξέρω αν θα το κάψω. Το μετάνιωσα, δεν ξέρω αν θα το κάψω. Α, όχι! Το ξέχασα! Και να πετύσουμε από το Κατρούγκαλο, σύντροφοι, αφού του αρέσει τόσο πολύ να μας φέρνει επιστολές, να μας στέλνει ένα τσουβάλι επιστολές στον καθένα κάθε μέρα να καίμε στις όμπες! Να βγάλουμε το χειμώνα! Έτσι μάλιστα! Έτσι μάλιστα! Επίδομα επιστολή σα πετούμε!
Επίδο, θέλεις κι εσύ. Όχι, εσύ είσαι μικρός, δεν θέλεις ακόμα. Κάτσε να βρω ένα πιο μεγάλο από εδώ. Δεν με αφήνει ο σκηνοθέτης να σας πλησιάσω, συγγνώμη. Δεν θα φωτίζομαι. Α, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, έρχομαι κοντά σου. Θέλεις κι εσύ μια επιστολή, ε. Εννοείται. Ωραία, θα την πάρεις, θα τη στείλουμε και σε σένα. Ας το καλό πια τώρα, αυτή δεν ξέρω αν θα την κάψω στη σόμπα, γιατί είναι η τελευταία που έμεινε, είναι συλλεκτικό δείγμα αλληλογραφίας μεταξύ συνταξιούχου και υπουργού. Λέω να την πουλήσω στο Sotheby's, Χρύσλα. Sotheby's, παρακαλώ. Ναι, ένα διακοσάρι δεν θα το πιάσει. Διακοσάρι. Ευρώ. Στερλίνες, ξέρω εγώ. Παραπάνω. Πριν βγούνε από την Ευρώπη. Συλλεκτικό σε όλο τον κόσμο. Τέτοια παγκόσμια πρωτοτυπία δεν έχει ξαναγίνει. Έτσι λέω κι εγώ. Έτσι λέω, ένα διακοσάρι πιο πολλά από την επικουρική μου. Τώρα παίρνω 150-160, δεν θυμάμαι πόσα μου έχουν κόψει. Δεν θυμάμαι πόσα μου έχουν κόψει. Πόσα παίρνω εγώ και πόσα παίρνουν αυτοί. Εκεί έχουμε καταντήσει. Ευτυχώς έχω τον κύριο Αυτιά και μου τα εξηγεί. Ευτυχώς, αλλιώς δεν θα ξέρω που πάντα τέσσερα με τις συντάξεις. Αυτιά, στο λυσάρι του συνταξιού. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι και το λέω με κάθε αγάπη, γιατί και εγώ από τον Αυτιά τα ακούω και μετά έρχομαι εδώ και τα λέω. Άμα δεν ήταν ο Αυτιάς, πραγματικά δεν θα καταλάβαινα τι συμβαίνει με τις συντάξεις. Ο Γιώργαρος. Κατάλαβες. Παλιά είμαστε φεμι, ήμουνα εγώ φεμινίστρια και καγά τα σουτιέν μου τώρα και εγώ τις επιστολές. Εσύ έχεις κάψει σουτιέν. Χαχα. Χαχα. Δεν έχεις κάψει ποτέ σουτιέν. Τώρα θα το κάψεις στη σόμπα. Έχει κόψει μάλλον. Άντε, μπράβο. Έτσι αλλάζουνε τα έθιμα όμως. Τώρα το Πάσχα αντί για τον Ιού δεν θα κάψουμε τον Τζίπρα και τον Κατρούγκαλο. Να δεις, έτσι. Αυτή ξέρεις πως τις κάψαμε τις επιστολές. Σήμερα. Με αναπτύρα Νέα Δημοκρατία. Μας τον πούλησε μια κοπελίτσα χτες. Έχει άλλη χάρη να θες. Την επιστολή του Κατρούγκαλου με γαλάζιο αναπτυράκι είναι πιο σαδιστικό, πιο ωραίο. Αχ, και μαζί με τις επιστολές Κατρούγκαλου κάψαμε και την εφημερίδα την Αυγή! Που λέει για τον Ιερώνυμο μας, τον καλό μας τον Ιερώνυμο. Θα πάρει πακέτο. Ναι, σωστά. Μαζί πάνε. Όλοι είστε με τον Ιερώνυμο πάλι. Ε? Ναι, δεν θα πω τίποτα και σήμερα για τον ιερό. Καλή τι λέει, βάζουνε το δεξί χέρι του αυτού, του Τζοχαντζόπουλου στο πολιτικό σχεδιασμό του ΣΥΡΙΖΑ, άκουσε. Επιτέλους ρε παιδιά, επιτέλους αυτό να μετασχηματιστούν σε Πασόκ και με τη Βούλα. Δηλαδή, το άλλο τι ήταν, ημιτασιόν, όπως τα Word που βάζεις σου βάζουν στο κομπιούτερ, δεν σου βάζουν το αυθεντικό, σου βάζουν ένα αντίγραφο. Έτσι, καλή και σε βαθύ Πασόκ, βαθύ. Μόνο με μάσκα και οξυγόνο θα επιβιώσει. Πολύ βάθος. Πολύ ωραία. Πήρανε την τζάκρη, τον Τζουφτό, τον Κουρουπλή, τον Σπίρτζι, μετά την Ξενογιανακοπούλου και τον. Τώρα πετάγονται ονόματα, αυτούς δεν ξέρει τίποτα. Το Τζουμάκα την Ξενογιανακοπούλου, τώρα πήραν το δεξί χέρι του Τζοχαντζόπουλου. Μετά τι μένει, ένας Λαλιώτης στην επικοινωνία. Το θείο Βρέφος. Και στο γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού. Τώρα κοιμάται ήσυχο. Το Λαλιώτη επικοινωνία και στο γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού τη Λιάννη να πάρουν και καθαρίσαμε. Και μετά το καλοκαίρι να πάει ο Τσίπρας διακοπές στην Ελούντα όπως ο Ανδρέας. Καλώς τον, να ήρθε κι αυτός. Μας άκουσε και ήρθε! Το φάντασμα τα παλιά. Τόσο είναι φάντασμα. Κάνατε, ξέρετε τι άκουσα. Εσύ τι φόρεσες στο μπλε. Κάνεις αντίσταση στο βαθύ Πασόκ. Αυτή είναι κάθετη. Μου βάλανε και τον ύμο του Πασόκ σήμερα. Δεν αντέχετε. Είναι πολύ μπλε αυτό που φόρεσες όμως. Τι να κάνω, δεν έχω πολύ αντίσταση είσαι. Θα μου δώσει και τον αναπτύρα. Πάρτον, δικό σου. Θα τον δειγματίζω κιόλας, θα τον κάνω έτσι. Άκουσα λοιπόν ότι θα κόψουν, λέει, το μέρος του φόρου εισοδήματος από τους δικαστές που είχαν πει ότι θα τους επιστρέψουν πριν την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το κόψουν τώρα. Δεν θέλω να κάνω πονηρές σκέψεις. Τι το κάνουμε επίτηδες. Αλήθεια, το πήρανε πίσω. Έτσι το διάβασα. Δεν θέλω κακές σκέψεις. Αλήθεια. Τυχαίο θα ήταν η κυρία Στεφανίδου τώρα. Το πήρανε πίσω. Δεν το διάβασα. Αυτό δεν το πρόλαβα.
Και δεν το περίμενες κιόλας. Μα τυχαίο, αυτό είναι και πεντάχρονα. Τυχαίο. Καλεσένα δεν σου έχει τύχει. Δεν σου έχει τύχει να κάψεις το πουκάμισο του άντρα σου μετά που ξέχασε μια επαιτειό σας. Έτσι. Μου έχει τύχει 5-10 φορές. Το εσουρού τι θα γίνει πια με το εσουρού. Θα το κάνουν ή θα το κάνουν. Έλατε. Θα το κάνετε, γιατί σε λίγο θα πάρουμε τα πραγματικά μας προβλήματα και θα σας τα πετάξουμε στο κεφάλι. Ο άλλος ο παπάς επιμένει στις στα 4 κανάλια. 4 κανάλια. Ήμουνα και ευγενική που ήρθε εδώ καλεσμένος και δεν τα είπα όλα τα αστεία. Τζόμπα η ευγένεια. Εσύ ήρθες, εσύ ήρθες. Τέσσερα. Πόληση βελόνα, τι είναι αυτό. Ούτε ο γιος μου τέτοια επιμονή. Του λέω πάρε παιδί μου μια ζακέτα. Όχι. Πάρε μια ζακέτα. Όχι. Πα. Καλέ αυτό. Χτες δεν είχαν σχολεία χτες γιατί ψήφιζαν οι δάσκαλοι. Δημοτικό γυμνάσιο και λύκειο. Αλήθεια. Έμειναν κλειστά τα σχολεία γιατί είχαν ψηφοφορία οι δάσκαλοι. Βεβαίως. Πότε θα ψηφίσουν. Πόσο βαθύ Πασόκ είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Σήμερα είναι ανοιχτά τα σχόλια. Δεν ήθελα να πάρουν ακόμα μια μέρα να σκεφτούν το αποτέλεσμα. Να ξεκουραστούν από την ψηφοφορία. Δεν ξέρω. Εμείς εδώ γιατί δεν κάνουμε, κυρία Στεφανίδου, μια ψηφοφορία. Να τεθεί παρακαλώ. Δεν έχω παιδί σχολείο, δεν πάει ακόμα. Θα υποφεληθώ από εσάς όμως που έχει. Άρχισαν και οι εκπτώσεις. Να μην ξέρεις τι να μην πρωτοπάρεις, ε! Αυτά είχα να πω. Να μην ξέρεις τι να μην πρωτοπάρεις. Μαζεύω τις επιστολές μου και φεύγω. Εντάξει. Μπράβο, Λιλάκη, μπράβο. Αυτά είχα. Μπράβο, Λιλά Τριστόρη, μπράβο. Έφτασα πολύ ψηλά το πήγη χτες και δεν ήξερα πώς θα το πηδήξω σήμερα. Ήταν πολύ αστείο χτες. Βόρεια Ελλάδα 10-11, Κεντρική Ελλάδα 10-21, Νησιά 14-23, Αττική 15-21, Θεσσαλονίκη 12-17. Γεια σας και αέρα στα χανιά σας. Λοιπόν, αλλάξουμε θέμα, οπότε και κλίμα σε λίγο, οπότε τώρα που είμαστε μέσα στην τρελή χαρά να σας πω το διαγωνισμό. Μία και μία. Ε, μία και μία. Τι κοινό είστε εσείς, συμπαρουσιαστές καλέ, δεν είστε κοινό. Αφού έχω εδώ, με βοηθάνε στην παρουσίαση, μου δίνουν ιδέες, σωστά, μου το θυμίσατε, μία και μία. Η σημερινή και αύριο τα παίρνετε. Αύριο κληρώνει το 10.000. Φεύγει το 10.000 από το στούντιο αύριο. Αύριο περνά στα χέρια ενός τυχερού τηλεθεατή που όλες αυτές τις ημέρες τηλεφώνησε στο 14.800 σε αυτόν τον πενταψήφιο αριθμό. Η διαδικασία απλή. Ακούτε ένα μήνυμα γύρω στα 30 δεύτερα στον τηλεφωνητή που σας εξηγούν πώς είναι η χρέωση κλπ. Μετά σας δίνουν έναν αριθμό δωρεπιταγής να σημειώσετε. Και μετά το χαρακτηριστικό ήχο, εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να αφήσετε τα στοιχεία σας. Ποια στοιχεία? Μικρό όνομα, επίθετο και τον αριθμό του τηλεφώνου σας. Για να σας βρούμε, να σας ειδοποιήσουμε. Τίποτε άλλο. Επίσης, μέσω SMS, έχουμε επιτέλους και Vodafone σήμερα. Κοσμοτέ, Wind, Vodafone, όλες οι εταιρείες στο παιχνίδι. Εχθές όσοι πήρατε από Vodafone που είπα, μην αγχωθείτε, διότι όταν η υπηρεσία είναι κλειστή, βεβαίως και δεν χρεώνεστε. Θα το δείτε στο λογαριασμό. 14.800 λοιπόν, 14.800 και SMS τα ΦΑΛΦΑ κενό, το όνομα τεπώνυμό σας στον ίδιο αριθμό. Επίσης, δεν τελείωσα. Δεν τελείωσα, διότι έχουμε και δώρο ημέρας. Σήμερα, Πέμπτη. Εκτός από το 10.000, διεκδικείτε και το έργο τέχνης εδώ. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Διεκδικείτε το iPad Air το 2, που αποπνέει αέρα αλλαγής. Μιας και μιλάμε για το Πασόκ. Θυμάστε. Η αλλαγή! Το 81. Βρε τι θυμηθήκαμε σήμερα. Λοιπόν, 10 ώρες είναι η διάρκεια της μπαταρίας του. 32 γίγκα είναι ο αποθηκευτικός του χώρος. Έχει 2 εκπληκτικές κάμερες με προηγμένους φακούς, ταχύτατη ασύρματη δικτύωση, 14.800 το iPad, μισό λεπτό να κάνω και το εφέ. Το iPad των ονείρων σας μαζί με 10.000 ευρώ μετρητά.
Λοιπόν. Είναι μαζί μας η Πόπη Παπαδοπούλου, καθώς νωρίτερα βρέθηκε στον αποχαιρετισμό τον τελευταίο Ακριβώς. του Γιώργου του Βασιλείου, mm-hmm. ενός πολύ πολύ αγαπητού, όχι μόνο ηθοποιού, ανθρώπου, Πόπη. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ενός υπέροχου ανθρώπου. Πριν από λίγη ώρα, λοιπόν, σε κλίμα βαθιάς οδύνης και θλίψης, η οικογένειά του, οι συγγενείς του, οι φίλοι του, οι συνάδελφοί του από τον καλλιτεχνικό χώρο, αποχαιρέτησαν και συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία τον Γιώργο Βασιλείου. Μεταξύ άλλων, βέβαια, παρέστησαν και πολιτικοί βουλευτές από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η σύζυγός του, συντετριμένη, από χθες είναι απαρηγόρητη, νομίζω ότι βρίσκεται στην πιο δυσάρεστη θέση της ζωής της. Να αποχαιρετά τον άνθρωπο που λάτρεψε, τον άνθρωπο που αγάπησε, τον άνθρωπο που ένωσε τη ζωή της και απέκτησε μαζί του δύο υπέροχα παιδιά. Έχει ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της μαζί της. 43 δηλαδή, ολόκληρο χρόνια ήταν μαζί. Ήταν 18-19 χρονών κοριτσάκι όταν το γνώρισε. Mm-hmm. Ήταν φοιτήτρια της νομικής. Είναι άφησε. Καταπληκτικό. Είναι αυτό που λέμε η αιώνια αγάπη. Ακριβώς. Φοιτήτρια της νομικής. Γνωρίστηκαν, τελείωσε τότε το πανεπιστήμιο. Άφησε τις σπουδές της. Και παντρεύτηκαν. Πολύ συγκινητικό. Για να αφοσιωθεί στην οικογένεια. Στις εικόνες που βλέπετε, η σύζυγός του πραγματικά είναι απαρηγόρητη. Κρατούσε από το ένα χέρι τα δυο της παιδιά, τα οποία θα πρέπει από εδώ και πέρα να είναι τα στηρίγματά της. Και είναι τα στηρίγματά της. Και από το άλλο χέρι τη φωτογραφία του αγαπημένου της σύζυγου. Πλήθος κόσμου βρέθηκε στο κημητήριο του ζωγράφου για να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο ηθοποιό. Μεταξύ άλλων ήταν και οι συνάδελφοί του από το σίριαλ «Καλημέρα Ζωή». Τον κύριο Πρέκα βλέπω. Ακριβώς. Ήταν ο κύριος Πρέκας, ήταν ο κύριος Αρώνης, ο κύριος Σπύρος Μπιμπίλας, εκ μέρους του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Επίσης ήταν Ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Βουλευτές, όπως ο κύριος Τραγάκης, ο κύριος Ταϊκούρας, ο Θάνος Καλλιόρας. Επίσης ήταν οι άλλοι συνάδελφοί του από το «Καλημέρα Ζωή», η κυρία Μυρτώ Πισπίνη, η οποία υπήρξε και τηλεοπτική του σύζυγος. Ο κύριος Μισθός, ο κύριος Ζαχαρίας Ρόχας. Πολλοί συνάδελφοί του. Η κυρία Μέρη Βιδάλη, πλήθος κόσμου που ήθελε να βρεθεί και να συνοδεύσει στην τελευταία του κατοικία τον αγαπημένο ηθοποιό. Να πούμε, Στεφάνια, ότι έστειλε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, οι συνάδελφοί του από το θέατρο, όπως ο Μάρκος Σεφερλής και η κυρία Τσαβαλιά. Η Βουλή των Ελλήνων. Από την Βουλή των Ελλήνων υπήρχε Στεφάνη. Ναι, γιατί είχε διατελέσει και βουλευτής, οπότε... Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε βίντεο για το θέμα. Ναι, ναι. Του είστε το χέρι, είπαν πριν από λίγη ώρα στον ηθοποιό Γιώργο Βασιλείου, φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι. Ο ηθοποιός που αγαπήθηκε από τον κόσμο όσο λίγοι, πέθανε τα ξημερώματα της Τετάρτης έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο, σε ηλικία 66 ετών και η κηδεία του έγινε στο νεκροταφείο ζωγράφου. Τον αισθανόμουν ένα φίλο, οικογένεια, πάρα πολύ κοντά. Έχουμε ζήσει πάρα πολλά χρόνια, έχουμε μοιραστεί με όλα τα παιδιά, αλλά και με τον Γιώργο που ήμασταν κοντά πάρα πολλές στιγμές. Το κυριότερο ήταν φοβερός άνθρωπος. Ήταν ένα παλικάρι, ήξερε να διεκδικεί αυτά που ήθελε. Και έδινε την ψυχή του σε αυτό που έκανε. Χάσαμε ένα πολύ έτσι, ένα παλικάρι. Έναν άνθρωπο συνετό, συνεπή, ένα φοβερό επαγγελματία, έναν υπέροχο οικογενειάρχη. Συντετριμένη σύζυγός του Λία, κρατώντας τη φωτογραφία του στα χέρια, αποχαιρέτησε τον σύντροφο και συνοδοιπόρο της στη ζωή τα τελευταία 43 χρόνια. Στήριγμά της σε αυτήν την τόσο δύσκολη στιγμή, τα παιδιά τους Βασίλης και Ιουλιέτα, που την κρατούσαν σφιχτά από το χέρι, δίνοντάς της κουράγιο. Το πένθος είναι βαρύ για όλη την οικογένεια που όλο αυτό το διάστημα αντιμετώπισε με δύναμη την άνηση μάχη του ηθοποιού με τον καρκίνο. Ήταν υπέροχος άνθρωπος, υπέροχος οικογενειάρχης και γυναίκα του, Ιουλία, ένα καταπληκτικό παιδί. Θυμάμαι από τον Γιώργο ότι είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ένας τόσο καλός φίλος και ένας άνθρωπος που αγαπούσε πάρα πολύ τους ηθοποιούς. Έχουμε πάρα πολύ πικραθεί όλοι που έφυγε τόσο γρήγορα από τη ζωή. Έφυγε ένας
ηθικός άνθρωπος, ένα παλικάρι, ένα σπουδαίος ηθοποιός. Με δύναμη ψυχής, του άρεσε η αλήθεια, η τομπροσύνη. Έφυγε ένα πολύ καλός ηθοποιός, ένα σπουδαίο παιδί, ένα σπουδαίος οικογενειάρχης και πάρα πολύ καλός επαγγελματίας. Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος αλλά και πολιτικά πρόσωπα συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τους ταξίαρχο Θεοχάρη. Μεταξύ άλλων οι ηθοποιοί Νίκος Βερλέκης, Μέρη Βιδάλη, Ντίνος Καρύδης, Κέτι Γκρέι, Θάνος Καλλιόρας, Σπύρος Μπιμπίλας, Κώστας Πρέκας, Νίκος Παπαναστασίου, Φώτης Μεταξόπουλος, Ζαχαρίας Ρόχας. Άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του και τον εκτίμησαν τόσο ως άνθρωπο όσο και ως καλλιτέχνη. Είχα την τύχη μαζί με τον Γιώργο να δουλέψουμε σε 2-3 έργα. Ήταν ένα παλικάρι, ένας μαχητής, καλός οικογενειάρης, καλός συνάδελφος. Ήταν από τα καλύτερα παιδιά, έτσι. Αναπαυθεί η ψυχούλα του εκεί παραπάνω και η οικογένειά του δύναμη. Να μας λείψει καλό το ταξίδι και κουράγιο στην οικογένειά του. Χάθηκε ένας ωραίος άνθρωπος. Σπουδαίος ηθοποιός, σπουδαίος καλλιτέχνης. Είχε πολλά να δώσει, ήταν πολύ νέος. Τι να πούμε, ήταν άτυχος. Ήταν σπουδαίος ηθοποιός, αλλά πάνω απ' όλα ξέρω ότι ήταν σπουδαίος άνθρωπος ο Γιώργος, γιατί τον έζησα 9 χρόνια. Στην κηδεία βρέθηκαν επίσης ο Χρήστος Ταϊκούρας, ο Πάνος Παναγιωτόπουλος και ο Γιάννης Τραγάκης. Η οικογένειά του είναι συντετριμμένη. Θα της μεταφέρω τα συλληπιτήρια και εκ μέρους του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, διότι ο Γιώργος μας αφήνει μια παρακαταθήκη. Αφήνει παρακαταθήκη και στον πολιτισμό, τον οποίο υπηρέτησε επί πολλά χρόνια, επί 50 ολόκληρα χρόνια υπηρέτησε τον πολιτισμό. Αφήνει ένα τεράστιο κενό στην πολιτική και αφήνει ένα πολύ πιο τεράστιο κενό στην οικογένειά του, γιατί ξέρω πόσο δεμένη ήταν. Να πούμε, Τατιάνα, ότι τον επικίδιο εκφώνησε ο Σπύρος Μπιμπίλας εκ μέρους του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Μίλησε για ένα φωτεινό παράδειγμα οικογενειάρχη, καλλιτέχνη, πολιτικού. Και ήταν για ξαφνικό, γιατί ο άνθρωπος ήταν δυνατός, γερός. Έδινε τον αγώνα του. Σε νέα ηλικία ακόμα. Και τον χτύπησε ξαφνικά πριν από 5-6 μήνες ο καρκίνος στον πνεύμονα. Και ήταν αυτό που λέμε ραγδαίο. Ραγδαία δηλαδή, η εξέλιξη. Ξεκίνησε αυτό που λέμε από ένα βήμα. Κάπνιζε πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Ήταν μάλιστα βαρύς καπνιστής. Και μάλιστα, Τατιάνα, όταν ξεκίνησε να κάνει κάποιες χημειοθεραπείες, οι οποίες ήταν αρκετά σκληρές και επώδυνες, θέλησε να στείλει ένα μήνυμα κατά του καπνίσματος. Προσπάθησε να πει σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ανθρώπους που καπνίζουν, ότι θα πρέπει άμεσα να διακόψουν το κάπνισμα. Επειδή έχω μιλήσει με πνευμονολόγο για το θέμα αυτό, μου έχει πει ότι μετά από 6 μήνες με ένα χρόνο φεύγει τελείως η νικοτίνη από τα πνευμόνια του καπνιστή και στην ουσία ξαναγεννιέσαι. Δηλαδή δεν θα πρέπει όσοι καπνίζουν, δεν θα πρέπει να θεωρούν ότι εντάξει τώρα ό,τι βλάβη έχει γίνει, τι να πάθω χειρότερο. Θα πρέπει να το σκεφτείτε πάρα πολύ σοβαρά και αυτές είναι οι ηλικίες που πλήττονται περισσότερο από το τσιγάρο. Δηλαδή είναι οι ηλικίες μετά τα 50-55, όχι μόνο από το τσιγάρο, που αρχίζει μία τρομερή επιβάρυνση του οργανισμού και έρχεται ξαφνικά. Ο άνθρωπος μέσα σε 5 μήνες, ακριβώς. Σε 5 μήνες χάθηκε εξαιτίας αυτού. Ξέρουμε το καρκίνο στον πνεύμα. Καλπάζουσα είναι πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Όχι ότι δεν μπορεί κανείς να δώσει τη μάχη να τα καταφέρει. Και έδωσε μια γενναία μάχη. Αλλά ήταν πολύ δύσκολη περίπτωση. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Νέα στοιχεία για τη διπλή αυτοκτονία μαθητών στις γραμμές του τρένου. Οι ανατριχιαστικές αναρτήσεις στο Facebook με σατανιστικό περιεχόμενο. Καταγγελία σοκ. Τι λέει η μητέρα μιας 13χρονης για την ομάδα σατανιστών που συνάντησε σε εμπορικό κέντρο στην Αθήνα. Μπαράζ αποκαλύψεων για το δεδαλώδες κύκλωμα των Ρωμά διαρρηκτών των Βορείων Προαστίων. Γνωστός Αθηναίος επιχειρηματίας ανάμεσα στους κατηγορούμενους. Τα κέντρα επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα. Βήμα-βήμα η δράση των 8 οικογενειών που διέμεναν στις υπερπολιτελείς βίλες στα πρότυπα της μαφίας. Είχαν ένα στρατό από αθήκανους που έκανε όλη τη βρώμικη δουλειά.
αντιρρητηδική κρέμα Bepanthol για πρόσωπο, μάτια και λαιμό. Με εκχύλισμα Juvenescence και ειδικό μείγμα πεπτιδίων. Σε 28 ημέρες, κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. Μειώνει τις ρητίδες, βελτιώνει τη σφυγιλότητα, δίνει λάμψη και ενυδατώνει. Νέα αντιρρητηδική κρέμα Bepanthol. Κάντε το δικό σας τεστ των 28 ημερών και δείτε τα αποτελέσματα. Μάμα Μία, το μεγαλύτερο musical όλων των εποχών από 8 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Ακροπόλ. Προπόληση viva.gr. Έρχεται. Η εποχή απαιτεί μια νόστιμη και οικονομική συνταγή. Μυρωδάτες φακές. Θα μου δώσεις τη συνταγή. Ανακάλυψε συνταγές κάτω από 5 ευρώ στο knorr.gr και βρες τις προσφορές μας στα σούπερ μάρκετ. Σήμερα σας κάνουμε δώρο το πρώτο στην κατηγορία του θερμαινόμενο υπόστρωμα με δύο τηλεχειριστήρια για ανεξάρτητη λειτουργία και από τις δύο πλευρές του κρεβατιού. Προλάβετε πριν εξαντληθούν. Αποκτήστε από 109 μόνο 49 ευρώ και ένα πανέμορφο σετ κρεβατοκάμαρας και μία διπλή κουβέρτα απαλή και ζεστή και δύο ανατομικά μαξιλάρια Royals για υπέροχο ύπνο, χωρίς πονοκεφάλους και ημικρανίες. Όσοι παραγγείλετε τα 10 επόμενα λεπτά, θα πάρετε το πιο χρήσιμο δώρο. Το πρώτο στην κατηγορία του θερμαινόμενο υπόστρωμα. Θα απολαύσετε υπέροχο ζεστό ύπνο και άμεση ανακούφιση από αθρητικά και ισχυαλγίες. Μην χάσετε αυτή την προσφορά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-66-11000. Σήμερα σας κάνουμε δώρο το πρώτο στην κατηγορία του θερμαινόμενο υπόστρωμα με δύο τηλεχειριστήρια για ανεξάρτητη λειτουργία και από τις δύο πλευρές του κρεβατιού. Προλάβετε πριν εξαντληθούν. Αποκτήστε από 109 μόνο 49 ευρώ και ένα πανέμορφο σετ κρεβατοκάμαρας και μία διπλή κουβέρτα απαλή και ζεστή και δύο ανατομικά μαξιλάρια για υπέροχο ύπνο. Όσοι παραγγείλετε τα 10 επόμενα λεπτά θα πάρετε το πιο χρήσιμο δώρο. Το πρώτο στην κατηγορία του θερμαινόμενο υπόστρωμα. Θα απολαύσετε υπέροχο ζεστό ύπνο και θα ξυπνάτε με ευχάριστη διάθεση. Με δύο τηλεχειριστήρια για ανεξάρτητη λειτουργία και από τις δύο πλευρές του κρεβατιού. Προλάβετε πριν εξαντληθούν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-66-11000. Μη χάσετε αυτή την προσφορά. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης Baby Care.